Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας με μία ακόμη εκπομπή Πολιτεία Πύλη Πολιτών με στοιχεία και αποδείξεις όπως κάνουμε κάθε φορά. Σήμερα έχω ξανά κοντά μου τον κύριο Πασχαλίδη Δημήτρη, υποψήφιο βουλευτή του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον νομό Ηρακλείου, να συνεχίσουμε από το σημείο που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά όσον αφορά την Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό το νευραλγικό σημείο στην ιστορία μας που γράφτηκε πρόσφατα το 2018, κάτι που ξεκίνησε από πολύ παλιά, δεν είναι ουσιαστικά αυτό που γνωρίζουμε εμείς οι νεότεροι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δόθηκαν πάρα πολλά στοιχεία στις προηγούμενες εκπομπές. Καλό θα είναι, δίκαιο θα είναι να ανατρέξετε στις προηγούμενες εκπομπές, να δείτε τι έχει προηγηθεί έτσι ώστε να γίνει πιο κατανοητό και το σημερινό, η σημερινή ανάλυση. Καλό λοιπόν κοντά μου τον κύριο Πασχαλίδη, για να συνεχίσουμε. Κύριε Πασχαλίδη, καλώς ήρθατε και πάλι. Καλώς σας βρήκα και πάλι, κύριε Σφουλαρέ, είναι τιμή μου. Χαιρετίζω όλους τους ελεύθερους ανθρώπους. Κύριε Πασχαλίδη, πραγματικά βλέποντας την προηγούμενη εκπομπή, απορώ πώς υπογράφηκε αυτή η συμφωνία με το γειτονικό κρατήδιο και απορώ πραγματικά τι παραπάνω θα έκανε ένας εχθρός της Ελλάδος από το να ανοίξει μια κερκόπορτα της πατρίδας μας, γιατί ουσιαστικά αυτό έγινε με την απόδοση του ονόματος Μακεδονία, να μπει κάποιος άλλος στα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα που προέρχονται από τον Φίλιππο, τον Β' που μας είπατε στην προηγούμενη εκπομπή. Πραγματικά. Πράγματι, κύριε Σουφλερέ, αυτό που μας έχει διδάξει η πραγματική μας ιστορία και όχι αυτά τα οποία μας διδάσκουν σήμερα στα σχολεία, αλλά έτσι όπως γράφεται η ιστορία μέσω των παγκόσμιων διεθνών συμβάσεων και συνθήκων, αυτό που μας έχει διδάξει λοιπόν η ιστορία έτσι όπως γράφεται μέσα από τις διαρκείς διεθνείς συμβάσεις που μετέχει η χώρα μας, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει από την Ελλάδα, από την ίδρυση του νεοσύστατου κράτους, ακόμα και μην ξεχνάμε ακόμα και αυτοί οι οποίοι είχαν περάσει μέσα και από το Υπουργικό Συμβούλιο του Ιωάννη του Καποδίστρια, ήταν όλοι προδότες. Συνεχίστηκε, στην ουσία ιδρύθηκε ένα προτεκτοράτο, κύριε Σουφλερέ. Το είχαμε αναδείξει. Όπως το έχουμε αναδείξει, από το 1833 και το ίδιο ακριβώς, ένα προτεκτοράτο είμαστε ακόμα μέχρι και σήμερα, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Απλά μία ταμπέλα άλλαξε, μία ονομασία άλλαξε και από εκεί που λεγόμασταν Βασίλειο της Ελλάδος, σήμερα λεγόμαστε Ελληνική Δημοκρατία, μία ιδιωτική εταιρεία με αφημί στην ΟΑΣ Χνοντισή και στο Βερολίνο. Ένα προτεκτοράτο, μία αποικιοκρατία ακριβώς. Αποικιοκρατία, έτσι όπως ακριβώς το λέω, είμαστε ένα αποικιοκρατικό κράτος με την εφαρμογή του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέο δίκαιο μέσα στη χώρα μας. Δηλαδή το αποικιοκρατικό δίκαιο. Γι' αυτό είπα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, γι' αυτό και σήμερα κανένας Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του πουθενά. Γι' αυτό και όλοι που έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα και με όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει, μην ξεχνάμε Καλέρι, Κουντουριώτη και όλους αυτούς οι οποίους έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα, το Βενιζέλο, Συνθήκη Λοζάνης. Που μας τους διδάσκουν ως ήρωες και ως εθνάρχες. Τελικά η ιστορία αποδεικνύει το αντίθετο. Έχουν υπογράψει τις μεγαλύτερες σκάτους των ποινών, θα πω, που μπορούν να έχουν υπογράψει σε μια παγκόσμια συμφωνία που να μετέχουν ως έθνος και ως Έλληνες. Το ίδιο μετέπειτα βλέπουμε και τον άλλον εθνάρχη, τον Καραμαλή, από το 1959 να δίδει το όνομα στη λαϊκή Ιουγκοσλαβία της Μακεδονίας λαϊκής Ιουγκοσλαβίας της Δημοκρατίας τότε το 59 και να τους δίνει το όνομα Μακεδονία και Μαυροβούνιο. Το 91 δεν έγινε απολύτως τίποτα, ούτε το 93, παρόλο τις δύο στάσεις για τα μάτια του κόσμου, θα πω, που κάναμε στον ΟΗΕ και με Υπουργό Εξωτερικών τον Κάρολο Παπούλια υπογράψαμε μια ενδιάμεση συμφωνία ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι να είμαστε σε μια διαρκή συζήτηση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για να βρούμε τελικά μία λύση για το ονοματολογικό των Σκοπίων. Και φτάνουμε σήμερα στις μέρες μας, το 2018, να λύνεται η ενδιάμεση συμφωνία με βάση των δύο αποφάσεων του ΟΗΕ του 1993 και να βρίσκουμε τελικά λύση στο πρόβλημα. Και όπως σταματήσαμε στην τελευταία μας εκπομπή στη Συνθήκη των Πρεσπών, να μας λέει ότι το όνομα του δεύτερου μέρους θα είναι η Βόρεια Μακεδονία, θα χρησιμοποιείται έργα όμνες, δηλαδή έναντι όλων, οπουδήποτε δηλαδή μετέχει η χώρα μας, είτε σε Ευρώπη, είτε σε ΝΑΤΟ, είτε σε UNESCO, είτε σε πολιτιστικά κληρονομικά δικαία, δικαιώματα, τα πάντα
χρησιμοποιείται αυτό το όνομα έναντι όλων. Άρα τους δίνουμε ίδια δικαιώματα και δίκαια. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω πλήν κάτι προδοσία, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάποιος αλλιώς. Τους δίνουμε, προβλέπεται επίσης η ηθαγένεια του δεύτερου μέρους, θα είναι η μακεδονική. Τους κάνουμε δηλαδή Μακεδόνες από το πουθενά. Το έχουμε δει να συμβαίνει πάμπολες φορές και το έχω αναλύσει και με το μεταναστευτικό που έχω κάνει στον κύκλο εκπομπών όσον αφορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Στις προηγούμενες εκπομπές με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Μιλωνά και την κυρία Ελένη Θεοδωροπούλου. Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν να δίνουμε ηθαγένεια που ηθαγένεια δεν μπορείς να δώσεις. Δεν είναι κάτι που δίνεται, ούτε κάτι που εισπράτεται. Είναι ήθης του γένους που προέρχεσαι σε εξαίματος ευθύς από το γένος των προγόνων με αιματολογική εξέταση. Εμείς εδώ πέρα βλέπουμε με νομικά πλαίσια, με ένα δεδαλώδες δεκαϊκό καθεστώς νομικό πλαίσιο που έχουμε, να μοιράζουμε ηθαγένειες λες και μοιράζουμε χαρτοπετσέτες, να το χαρακτηρίσω έτσι. Το είχατε πει και με ένα δείγμα σε μια προηγούμενη μας εκπομπή. Είχατε πει χαρακτηριστικά ότι δεν μπορείς μια γάτα να την πεις σκύλο και την επόμενη μέρα να γαυγίζει. Είναι αδιανόητο σε όλους μας και είναι πολύ απλό να το καταλάβουμε όλοι μας. Όπως επίσης, η γλώσσα λέει του δεύτερου μέρους θα είναι η μακεδονική γλώσσα, μεταφρασμένη στα σλάβικα. Δηλαδή, πραγματικά είναι κατάπτυστο όλο αυτό εδώ το κείμενο και στην ουσία οι ίδιοι αυτοί που είναι μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, την πραγματική μας ιστορία. Γιατί για μένα δεν είναι Έλληνες όλοι αυτοί, έχουν αποδείξει ότι είναι μεγάλοι ανθέλληνες. Είναι, όπως το είχα χαρακτηρίσει σε μια εκπομπή, δοσύλλογοι. Είναι πραγματικοί δοσύλλογοι όλοι αυτοί που είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Γιατί πραγματικά ξεχνάνε, γιατί ένας Έλληνας ποτέ δεν ξεχνάει την πραγματική του ιστορία και τους πραγματικούς προγόνους του. Δεν μπορείς να ξεχάσεις, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, κύριε Σουφλερέ, την πρώτη Εθνοσυνέλευση Κορίνθου, που το πρώτο επίσημο αναγνωρισμένο κράτος στον τότε κόσμο ήταν το κράτος της Μακεδονίας, με βασιλιά Φίλιππο Β. Βασιλιά Φίλιππο Β της Μακεδονίας και πάσης Ευρώπης. Και όλα τα κληρονομικά δίκαια και δικαιώματα του πλανήτη κάτσανε πάνω στη Μακεδονία. Γι' αυτό και πονάει τόσο πολύ η Μακεδονία. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ πέρα να τους δίνουν το όνομα Μακεδονία, να τους δίνουν ηθαγένεια μακεδονική, γλώσσα μακεδονική, για να μπορέσουν με αυτό το όνομα και με αυτή την ηθαγένεια και τη γλώσσα να μετέχουν σε ό,τι κοινοπραξία μετέχει η Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην UNESCO, στον πολιτισμό, παντού. Με το όνομα Μακεδονία. Γι' αυτό με το που τέθηκε αυτή εδώ η συμφωνία σε ισχύ, απευθείας που θα βγάλω και σε αυτή την εκπομπή, τα Σκόπια με το όνομα Βόρεια Μακεδονία εντάχθηκαν και στο ΝΑΤΟ από τις 15 Φεβρουαρίου του 2019, κύριε Σουφλερέ. Πάμε τώρα να δούμε παρακάτω τη συμφωνία. Είδαμε εδώ πέρα τους προσδιορίζει, λέει, περαιτέρω ως σλάβικη. Δηλαδή τη μακεδονική γλώσσα που τους δίνουμε, μεταφρασμένη στα σλάβικα. Πάμε τώρα. Άρθρο 2. Μέσα από το σχέδιο νόμου, αυτή τη στιγμή καταθέτω εδώ στο πάνελ σας, κύριε Σουφλερέ, το σχέδιο νόμου όπως κατατέθηκε στη Βουλή και πέρασε προς ψήφιση, έτσι. Και αυτά τώρα υποτίθεται ότι τα διάβασαν όλοι που είναι μέσα στο κοινοβούλιο και όλα τα κόμματα, όλες οι κομματικές παρατάξεις, ακόμα και η αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας, τι είπανε? Τη σεβόμαστε τη συμφωνία των Πρεσπών. Είπατε μια μαγική λέξη, κύριε Πασχαλίδη. Υποτίθεται έχουν βγει με τα πρόσωπά τους και έχουν πει ότι δεν διαβάζουν τις συμφωνίες και το τι υπογράφουμε στο Κοινοβούλιο. Ναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Πάμε τώρα. Προβλέπεται, λέει, ότι η χώρα μας δεν θα αντιταχθεί στην υποψηφιότητα ή την ένταξη του δεύτερου μέρους με το όνομα και τις ορολογίες του άρθρου 1, παράγραφος 3 σε διεθνείς πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς, στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος. Ότι το δεύτερο μέρος θα επιδιώκει την ένταξή του σε διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς με το όνομα και τις ορολογίες του άρθρου 1, παράγραφος 3. Το βλέπουμε. Που μετέχουμε σαν Ελλάδα, θα μετέχουν και αυτοί με την ορολογία Βόρεια Μακεδονία και ό,τι δικαιώματα απορρέουν μέσα από αυτό. Και το υπογράφουμε σε παγκόσμια συνθήκη τώρα, έτσι. Προχωράμε. Προβλέπουμε επίσης ότι η χώρα μας θα κυρώσει οποιαδήποτε συμφωνία εις δοχής του δεύτερου μέρους σε διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Ανοίγει την πόρτα λοιπόν στους οργανισμούς. Ενώ περιέχονται και ειδικές ρυθμίσεις για την ένταξη του δεύτερου μέρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι η χώρα μας θα κυρώσει το πρωτόκολλο για την ένταξη του ΝΑΤΟ του δεύτερου μέρους σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγράφου 4. Είδατε λοιπόν. Γιατί στην προηγούμενη εκπομπή σας είπα και σε εσάς, αλλά και στον συνάδελφό σας, τον κύριο Μιλωνά, ότι όλο αυτό
Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται, κύριε Σουφλερέ, είναι αυτά που δεν φαίνονται. Όλο αυτό τώρα σε συνεργασία, γιατί αυτό είναι ένα κείμενο, όπως συντάχθηκε από το State Department, τον δικηγόρο του Διεθνούς Δικαίου, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον απεσταλμένο βασικά τον κύριο Μάθιου Νίμιτς, ως μάρτυρα που υπογράψανε και φτιάξαν αυτό το κατάπτυστο κείμενο. Γιατί τα Σκόπια είναι ένα ιδιωτικό κρατήδιο δικό τους σε συνεργασία με τη CIA για την επιβολή, την ενίσχυσή τους, την επιρροή τους και την επιβολή τους στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο. Να μπορέσουν να ελέγξουν όλα τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι. Και να μπορέσουν μέσα από όλη αυτή τη συμφωνία να εκλάβουν όλα τα, μέσω του ονόματος και της ορολογίας αυτές, όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το έθνος Μακεδονία. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, κύριε Σουφλερέ, και το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι του Κόσοβου. Για δύο λόγους υπογράφει αυτή τη συμφωνία. Ο πρώτος λόγος είναι τα Βαλκάνια και η Μεσόγειο, με την επιβολή τους και την ενίσχυσή τους, παίρνοντας τα Σκόπια το όνομα Μακεδονία. Και το δεύτερο, το Κόσοβο, είναι το Κόσοβο. Όλο αυτό το θέμα που είχε γίνει με τη Σερβία τότε και το Κόσοβο με την Αλβανία. Θέλουν να πάρουν στην κατοχή τους το Κόσοβο. Μάλιστα. Θέλουν δηλαδή. Αυτά βάσεις... δεν είναι μόνο λόγια δικά μου. Μπορεί οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, και θα το πω δημόσια. Είναι 45 λεπτά εκπομπή ενός δικηγόρου του Διεθνούς Δικαίου, ενός Γάλλου, τον κύριο Francis Boyle, δικηγόρος Διεθνούς Δικαίου του State Department, ο οποίος με το που υπογράφηκε αυτή η συμφωνία των Πρεσπών, ήταν ο πρώτος άνθρωπος στον πλανήτη παγκόσμια που βγήκε και είπε, μίλησε για αυτή τη συμφωνία, το πόσο κατάπτυστη είναι και το τι προδοσία έχει παιχτεί τόσο μέσα στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων, όσο και στο Κοινοβούλιο της Ελλάδος, όσο και μέσα από το State Department, που το State Department με την υπηρεσία αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένο με όλα τα Υπουργεία Εξωτερικών όλων των χωρών του πλανήτη, κύριε Σουφλερέ. Όπως επίσης έβγαλε και δημόσια όλα τα άρθρα της συνθήκης της Βιέννης, το οποίο αυτή η συνθήκη χαρακτηρίζεται ως κατάπτυστη. Francis Boyle, διεθνής συνταγματολόγος, διεθνολόγος του Διεθνούς Δικαίου του State Department. Είναι ένας άνθρωπος με κύρος και λόγω της ιδιότητάς του γνωρίζει πολύ 45 καλά. 45 λεπτά εκπομπή, μπορεί να μιλάει ο άνθρωπος στα αγγλικά, αλλά το βίντεο έχει υπότιτλους και ο κάθε Έλληνας πολίτης με το που το δει μπορεί ακριβώς να καταλάβει. Που βγαίνουν κάποιοι, βγαίνουν και μιλάνε. Αντί να μιλήσουν οι δικοί μας εδώ, βγαίνουν και μιλάνε ξένοι για τις κατάπτυστες συμφωνίες που υπογράφει η Ελλάδα. Πάμε τώρα. Άρθρο 3. Επιβεβαιώνεται το υφιστάμενο σύνορο ως ισχυρό και απαραβίαστο και διακηρύσσονται υποχρέωση μη έργεσης ή υποστήριξη εδαφικών διεκδικήσεων. Σεβασμός της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας του άλλου μέρους. Η αποχή από την απειλή χρήση βίας και η δέσμευση της μη υποκίνησης, υποστήριξης ή άνοχης μη φιλικών πράξεων κατά του άλλου μέρους. Όλα αυτά, πάμε δηλαδή, όλα αυτά γίνονται για σχέση καλής γειτονίας, όπως μας το λέγανε όλες οι διεθνείς συμβάσεις, και μια συνθήκη ειρήνης. Αυτό το ακούσαμε πάρα πολλές φορές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και εδώ να απευθυνθώ στους κυρίους και τις κυρίες που μας παρακολουθούν. Βλέπετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα στοιχεία που φτάνουν σήμερα on camera σε όλους μας, σε βάθος πραγματικά, και όπως τα αναλύει ο κύριος Πασχαλίδης, μας δίνει στοιχεία τα οποία δεν τα ακούσαμε από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ακούγαμε πάρα πολλούς θεσμικούς ανθρώπους να μας μιλάνε για κάτι επιδερμικό, κάτι πολύ απλό, ένα όνομα δεν σημαίνει και τίποτα. Ψάξτε σας παρακαλώ να βρείτε όλα αυτά τα στοιχεία που μας αναφέρει ο κύριος Πασχαλίδης, το ότι τη βαρύτητα που έχουν και από πόσο μακριά έρχονται. Θα πάμε, κύριε Πασχαλίδη, σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι εδώ με τον κύριο Πασχαλίδη. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα
για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα. Διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θεή δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον κύριο Πασχαλίδη στο πολύ σημαντικό θέμα που μας αναδεικνύει σήμερα η Συμφωνία των Πρεσπών. Κύριε Πασχαλίδη, έχετε το λόγο να συνεχίσετε. Θα περάσω απευθείας στο άρθρο 4. Το κάθε μέρος δηλώνει ότι τίποτα στο Σύνταγμά του δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι θα αποτελούσε τη βάση για διεκδίκηση περιοχής που δεν συμπεριλαμβάνονται στα υφεστόμενα διεθνή σύνορα ή για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου μέρους για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανόμενης της προστασίας, της κατάστασης, των δικαιωμάτων των προσώπων που δεν είναι πολίτες του. Λοιπόν, εδώ και παρακάτω στο άρθρο 5 μας ξεκαθαρίζει ότι δεν πρέπει να παραβιαστεί το εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Αυτό γιατί το επισημαίνετε ξανά και ξανά, κύριε Πασχαλίδη? Ποια είναι η βαρύτητά του? Γιατί, θα το διαβάσω παρακάτω, θα το πω και παρακάτω, στο κοινοβούλιο των Σκοπίων η διαδικασία αυτή πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες. Όπως έχουμε για παράδειγμα από τότε που η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια, το οποίο μετά το μακεδονικό γιο, αυτό το οποίο θα παρουσιάσω και θα κλείσω των εκπομπών, θα περάσω, που θα βγει και αυτό για πρώτη φορά δημόσια στην επιφάνεια, όλη τη Δανειακή Σύμβαση του 2010. Αυτές τις 8.500 σελίδες τις περίφημες που δεν διάβασε κανένας πολιτικός, αλλά τις υπέγραψε. Και από τη στιγμή που παραδώσαμε εθνική κυριαρχία και τεθήκαμε υπό καθεστώς επιτήρησης, όλα στην Ελλάδα με τον νόμο 3845 και τον νόμο 3847 έρχονται και εφαρμόζονται με το χαρακτηρισμό του κατεπήγοντος. Δηλαδή, η Ελλάδα πλέον, είτε είναι οι βουλευτές μες στη Βουλή είτε δεν είναι, δεν έχει κανένα λόγο. Κανένας. Από τον νόμο 3847, που ο νόμος 3845 λέγει ότι όλες αυτές οι συμβάσεις και ό,τι έχει να κάνει, δηλαδή ο Υπουργός Οικονομικών υπογράφει την κάθε δανειακή σύμβαση και τη φέρνει μέσα στη Βουλή για κύρωση, και 5 μέρες μετά με τον νόμο 3847 σου λέει ότι αλλάζει, αντικαθίσταται η λέξη κύρωση με τις λέξεις συζήτηση και ενημέρωση. Από τότε, κύριε Σουφλερέ, η Ελλάδα έπαψε να κυρώνει το οτιδήποτε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τότε ποιος ο λόγος έρχονται... κύριε Πασχαλίδη, ποιος ο λόγος να βρίσκονται και οι 300 μέσα στη Βουλή από τη στιγμή που δεν έχουν ουσιαστική? Ένα θέατρο είναι, κύριε Σουφλερέ, όλο αυτό. Ένα θέατρο, πραγματικά ένα θέατρο του παραλόγου. Δεν κυρώνει τίποτα η Βουλή των Ελλήνων. Έχει γίνει ένα καφενείο συζήτηση και ενημέρωση. Και όλα έρχονται και εφαρμόζονται μέσω ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως έχουμε γίνει, όπως έχουμε δει. Δηλαδή έρχονται όλα μέσω ευρωπαϊκής οδηγίας. Και από εκεί και πέρα, με το χαρακτηρισμό του κατεπήγοντος, του κατεπήγοντος χαρακτήρα, όπως το ακούμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε είναι οι βουλευτές μες στη Βουλή, είτε δεν είναι, θα βγει ο πρόεδρος της Βουλής και θα πει: κοινοπραξία, για παράδειγμα, Σύνδεκη των Πρεσπών. Ψηφίζετε το τάδε άρθρο. Είτε είστε από κάτω, είτε δεν είστε, ψηφίζετε κατά πλειοψηφία. Ψηφίζετε το τάδε άρθρο, ψηφίζετε κατά πλειοψηφία. Ψηφίζετε το τάδε άρθρο, ψηφίζετε κατά πλειοψηφία. Έχουμε δει ανάλογο βίντεο. Αυτά υπάρχουν. Απλά εξηγώ αυτή τη στιγμή σε όλους τους πολίτες για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Έτσι λοιπόν και στο Συμβούλιο των Σκοπίων, στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων, με τέτοιες συνοπτικές διαδικασίες, παραβιάζοντας το εσωτερικό δίκαιο των Σκοπίων, τροποποιώντας το Σύνταγμά τους, κυρώθηκε παράνομα η Συμφωνία των Πρεσπών από το ίδιο Κοινοβούλιο των Σκοπίων. Το οποίο, βάσει τη συνθήκη της Βιέννης για το πώς καταρτίζονται, η συνθήκη της Βιέννης έχει να κάνει με την κύρωση για το δίκαιο των συνθήκων μεταξύ των κρατών. Κατά πόσο είναι δίκαια μια σύμβαση ή όχι, έχει να κάνει η συνθήκη της Βιέννης. Άρα, στο άρθρο 40 και στο άρθρο 46 και 49 της συνθήκης της Βιέννης, από τη στιγμή που έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο να παραβιάζεται εσωτερικό δίκαιο μιας χώρας, αυτή η κοινοπραξία, αυτή η σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών, χρήζει κατάπτυστη. Ακυρώνεται. Γιατί με συνοπτικές διαδικασίες τροποποίησαν το σύνταγμά τους. Κατανοητό. Πάμε τώρα. Αυτό τώρα άρθρο 7. Αναγνωρίζεται ότι η καθαρή αντίληψη των μερών ως προς τους όρους Μακεδονία και Μακεδόνας αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο. Δηλαδή, μας κοροϊδεύουν τώρα εδώ, κύριο Σουφλερέ, πραγματικά.
Δηλαδή, λέει, αναφέρονται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά. Ορίζεται, λέει, ότι για τη χώρα μας, ως προς τους όρους αυτούς, νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής της Ελλάδος, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα. Αυτό που είπα από. Σωστά. Βασιλιά Φίλιππο Β. Ενώ, λέει, για το δεύτερο μέρος, αυτοί οι όροι, δηλαδή Μακεδονία και Μακεδόνας, νοούνται, προσέξτε, η γλώσσα. Μα πώς είναι δυνατόν. Μα πώς είναι δυνατόν. Κύριε Πασχαλίδη, πραγματικά. Ο πληθυσμός. Είναι οξύμορο. Με τα χαρακτηριστικά, λέει, του παραγράφου 2, η δική του ιστορία και η κληρονομιά. Είμαστε ποτέ σοβαροί. Είναι απίστευτο, πραγματικά. Είμαστε ποτέ σοβαροί. Εμείς και... να εννοούμε κάτι άλλο. Μιλάμε για την ίδια λέξη, για την ίδια έννοια και αλλιώς να ερμηνεύεται από τη δική μας πλευρά και αλλιώς από, από την άλλη πλευρά. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Λέει, σημειώνεται, λέει, ότι η επίσημη γλώσσα του δεύτερου μέρους ανήκει, λέει, στην ομάδα των νοτίων σλάβικων γλωσσών, καθώς και τη γλώσσα αυτή και τα λοιπά χαρακτηριστικά του δεύτερου μέρους δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής της Ελλάδος. Εννοείται, μα κύριοι, τότε δεν υπήρχατε. Όταν μιλάμε για 337-338 π.Χ. με επίσημο αναγνωρισμένο πρώτο κράτος του τότε κόσμου, το κράτος της Μακεδονίας, δεν υπήρχατε τότε, κύριοι. Η Μακεδονία ξεκινούσε από την Ήπειρο και από τη Βόρεια Ήπειρο που σήμερα είναι η... και εκεί που έχουν σήμερα τα σύνορα η Αλβανία και έφτανε μέχρι Γάλλη, Βεόλη, Βουλγαρία. Δεν υπήρχε τότε. Όλο αυτό ήταν η Μακεδονία. Ρωμαλία τότε. Δεν υπήρχε. Όλο αυτό, όλο το βόρειο μέρος μέχρι πάνω και πέρα από τη Θράκη ήταν όλο Μακεδονία. Το μακεδονικό επίσημο κράτος του βασιλιά Φίλιππου Β' και πάσης Ευρώπης. Και τώρα έρθεις εδώ πέρα να μου πεις ότι εδώ πέρα είναι στους Σλάβους. Η γλώσσα ανήκει σε αυτούς. Αυτό είναι προς γνώση και συμμόρφωση όλων όσων μας βλέπουν, κύριε Πασχαλίδη, για να κατανοήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί πραγματικά. Και όχι αυτά τα οποία ήθελαν να μας μεταφέρουν μέσα από, από τους τηλεοπτικούς δέκτες οι κύριοι. Οι ρυθμίσεις, λέει, για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση χρήσης από το ένα μέρος συμβόλων όσον αφορά τα σύμβολα και το μέρος ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονομίας του άλλου μέρους, για την επαναξέταση, λέει, από το δεύτερο μέρος και τη λήψη διορθωτικών μέτρων εντός εξαμήνου σε σχέση με τα μνημεία, δημόσια κτίρια και υποδομές του που αναφέρονται στην αρχαία ελληνική ιστορία και πολιτισμό, για την απαγόρευση χρήσης από το δεύτερο μέρος του ήλιου της Βεργίνας, που έχουν και στη σημαία τους οι Σκοπιανοί. Σήμερα, λέει η σύμβαση. Εντός εξαμήνου από τη μέρα που υπογράφεται. Σήμερα έχει αλλάξει σημαία. Σήμερα που μιλάμε. Όχι, βέβαια. Έχουν αλλάξει σημαία. Όχι, βέβαια. Και όχι μόνο αυτό. Και πάρα πολλά άλλα. Είχαν βάλει ονόματα στους δρόμους. Πολλά προϊόντα βγαίνουν από την χώρα τους με το όνομα Μακεδονία. Αυτό ακριβώς. Πάρα πολλές αλλοιώσεις. Και πάμε τώρα. Άρθρο 11. Επιλεπτημορέστατα τώρα τα άρθρα εδώ πέρα. Προβλέπεται, λέει, η στενή συνεργασία των μερών σε διεθνείς οργανισμούς και πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Βλέπουμε, τους εντάσσουμε παντού πλέον. Προβλέπεται η ενίσχυση των διμερών πολιτικών σχέσεων. Αναφέρεται στο άρθρο 13 ότι το δεύτερο μέρος είναι περίκλειστο κράτος και τα μέρη θα καθοδηγούνται από τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή θα τους εντάξουμε και αυτούς μέσα στο δίκαιο της θαλάσσης, όπως έχουμε βγάλει και με τις εκπομπές που κάναμε όσον αφορά για την προδοσία στο Αιγαίο. Σωστά. Όσον αφορά για την ΑΟΣ και την Αιγαλίτιδα ζώνη και ακριβώς. Του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Άρθρο 15. Θα κάνουμε ρυθμίσεις συνεργασία στους τομείς εκπαίδευσης, επιστήμης, πολιτισμού, έρευνας, τεχνολογίας, υγείας και αθλητισμού. Βλέπουμε ότι ήδη έχουν αλλάξει όλα μας τα βιβλία, έχουν αλλάξει όλοι οι χάρτες. Έχουν αλλάξει τα πάντα πλέον, βόρειο τμήμα της Ελλάδος η Μακεδονία, αλλά τελικά και έχουμε και τη Βόρεια Μακεδονία από πάνω, κάτι το οποίο δεν είναι δικό μας. Ξαφνικά ήρθαν οι Σλάβοι να πούνε ότι είναι Μακεδόνες. Από το πουθενά. Που οι ίδιοι δικοί μας, αυτό που είπατε πριν, οι ίδιοι δικοί μας που δεν είναι Έλληνες, έχουν ξεχάσει τον βασιλιά Φίλιππο Β, έχουν ξεχάσει τον Αλέξανδρο τον Ωμέγα, έχουν ξεχάσει την πραγματική δημοκρατία, τη Μακεδονία, έχουν ξεχάσει τα πάντα. Γιατί πολύ απλά δεν είναι Έλληνες. Σε κανένα βιβλίο σχολικό δεν αναφέρονται αυτά, κύριε. Βέβαια, κανένας δεν μιλάει για την πρώτη εθνοσυνέλευση, το συνέδριο της Κορίνθου το 337. Πώς θα μάθουν με επίσημο αναγνωρισμένο κράτος, το κράτος της Μακεδονίας και όλα τα κληρονομικά δικαιώματα του τότε κόσμου κάτσανε πάνω στον βασιλιά Φίλιππο Β και μετά στο συνεχιστή του τον Αλέξανδρο τον Ωμέγα. Και ξαφνικά τώρα εδώ πέρα έρχεται ένα Σλάβος να μας πει ότι ναι, η Μακεδονία, έχουμε τη γλώσσα τη Μακεδονία τη δικιά μας, μεταφρασμένη στα Σλάβικα. Και το υπογράφουμε.
Και βγαίνουν όλα τα κόμματα και σου λέει ναι, τη σεβόμαστε τη συμφωνία των Πρεσπών και την προστυπογράφω. Και ο Μητσοτάκης. Προβλέπεται, λέει, η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των μερών. Και πάμε τώρα, στο τέλος. Ποιοι υπογράφουνε. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών, Αλέξιος Τσίπρας. Με τις υπογραφές δίνουμε στο κοντρόλ. Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ιωάννης Δραγασάκης. Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Χαρίτσης. Ψηφιακής Πολιτικής Επικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νικόλαος Παπάς. Αυτό το παιδί που δεν θα έπρεπε καν να είναι μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όταν αυτός ο Παπάς βγαίνει και λέει ότι όταν μιλάμε για τη Βόρεια Μακεδονία, μιλάμε για τη Μακεδονία μόνο των γειτόνων μας, δεν είσαι Έλληνας, φίλε. Δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τους προγονούς σου, δεν ξέρεις τη γη των προγόνων σου, δεν ξέρω τι δουλειά μου έχεις μέσα στην Ελλάδα εσύ. Και μου είσαι και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εθνικής Αμήνης, Αποστολάκης. Άλλος μεγάλος για κάποιους στρατηγός που πέρασε από την Ελλάδα, ο Αποστολάκης από τα Χανιά. Τέλος πάντων, θα τους δούμε όλους μέχρι το τέλος. Το ταμείο που θα γίνει στην Ελλήνων Πολιτεία για κάποιους θα είναι πολύ σκληρό. Αυτό να το ακούνε κάποιοι. Γιατί ήρθε η ώρα και η στιγμή που οι Έλληνες θα πάρουν τα ενία της πατρίδας τους επιτέλους μετά από 2.000 χρόνια. Παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων. Γαβρόγλου. Πάμε παρακάτω. Προστασίας του πολίτη. Η Όλγα η Γεροβασίλη. Από την Άρτα. Δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλογύρου. Οικονομικών. Ευκλήδης Τσακαλώτος. Υγείας. Οξανθός. Πολιτισμού και αθλητισμού. Ζορμπά. Περιβάλλοντος και ενέργειας. Ο άλλος κριτικός εμάς από τα Χανιά, ο Γιώργος Σταθάκης. Υποδομών και μεταφορών. Σπίρτζης. Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Φώτιος Κουβέλης. Ήταν και στην Τρουδοκομματική το 2012. Πάμε τώρα. Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Αραχοβίτης. Τουρισμού. Κουντουρά. Αναπληρωτή υπουργή. Παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων. Φωτάκης. Εξωτερικών. Κατρούγκαλος. Περιβάλλοντος και υγείας. Φαμέλος και υφυπουργοί. Τζούφι και Βασιλιάδης. Αυτοί όλοι υπογράφουν αυτή την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών. Και την δέχονται. Όλο το σχέδιο νόμου όπως κατατέθηκε μέσα στη Βουλή. Και μετά βγαίνει ο Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση τότε και λέει ναι, στο θέμα το μακεδονικό υπάρχει, λέει, θέμα μακεδονικό, σοβαρά Μητσοτάκη. Υπάρχει θέμα μακεδονικό και δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Και ότι τη σεβόμαστε ως αντιπολίτευση τη συμφωνία των Πρεσπών. Και όλα τα υπόλοιπα από κόμματα μέσα στη Βουλή τη σεβόμαστε τη συμφωνία των Πρεσπών. Και όλοι τη σέβονται τη συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτό έγινε στις 18 πρώτου του 2019 και τέθηκε σε εφαρμογή η συνθήκη των Πρεσπών. Και αν είμαστε έτοιμοι από το κοντρόλ, απευθείας με συνοπτικές διαδικασίες από τη μία μέρα στην άλλη μέσα σε ένα διάστημα ενός 1,5 μήνα με το φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως αριθμός 22 στις 15 Φεβρουαρίου του 2019 υπαριθμός νόμου 4593 κύρωση του πρωτοκόλλου της συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού, του ΝΑΤΟ δηλαδή, για την προσχώρηση της δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Κάνουν πράξη όλα αυτά που είχαν υποσχεθεί. Βεβαίως. Και λέει, κυρώνεται και εσύ ισχύει, όπως ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του συντάγματος, έτσι, όσον αφορά τη συνθήκη, και μπορούμε να το δείξουμε όλο το φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, είναι στα αγγλικά, είναι η κοινοπραξία του ΝΑΤΟ, με τα άρθρα του ΝΑΤΟ ακριβώς, και μετέπειτα έχουμε όλες τις υπογραφές όλων των χωρών που είναι στο ΝΑΤΟ να υπογράφουν την προσχώρηση της Βόρειας Μακεδονίας επίσημα και με τη σφραγίδα στη σελίδα 282 του ΦΕΚ του Βόρειου Ατλαντικού. Αυτά λοιπόν μέσα στο Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, να αναζητήσει και να δει όλες αυτές τις υπογραφές που υπογράφουν. Βεβαίως. Κανένας Έλληνας, κύριε Πασχαλίδη, μέσα στο Κοινοβούλιο. Μα κανένας. Αυτό που μας έχει αποδεχτεί όλα αυτά τα χρόνια είναι ναι, κανένας. Κανένας. Και όλοι αυτοί, και όχι μόνο αυτοί, γιατί θα το ξανατονίσω, εμείς οι απλοί πολίτες δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια στοιχεία στα χέρια μας και να βγαίνουμε να κάνουμε τέτοιες εκπομπές με την έννοια να παρουσιάζουμε όλα αυτά τα στοιχεία σε όλους τους Έλληνες συνανθρώπους μας για να καταλάβουν και να αντιληφθούν τι έχει συμβεί. Και δεν γνωρίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στην πολιτική σκηνή του τόπου, αλλά ακόμα και αυτοί που θέλουν να έρθουν και να μπουν στην πολιτική σκηνή του τόπου. Αυτή τη στιγμή, επειδή
Δεν έχω άλλο χρόνο σε αυτή την εκπομπή. Στην επόμενη εκπομπή θα παρουσιάσω, κύριε Σουφλερέ, θα βγάλω για πρώτη φορά όλη τη συνθήκη της Βιέννης για το πώς αυτή η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως κατάπτυστη και ακυρώνεται, πάει σκουπίδια. Άρα όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί δεν μίλησε κανένας, δεν γνωρίζεις, γνωρίζεις. Ακόμα και όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην πολιτική σκηνή του τόπου, φτιάχνοντας κάποια αποκόμματα, δήθεν πατριωτικά κινήματα, δήθεν άλλους πατριωτικούς φορείς, εθνικούς φορείς και ούτω καθεξής. Πώς, αδερφέ, θέλεις να έρθεις να αναλάβεις και ζητάς την ψήφο ή χτυπάς το συνέστημα των Έλληνα με ένα πατριωτικό κόμμα ή ένα κίνημα, δεν γνωρίζεις το νόμο 3847 που υπογράφηκε το 10, που άλλαξε η λέξη συζήτηση και ενημέρωση, οπότε μετέπειτα η οποιαδήποτε τροποποιητική του μνημονίου ήρθε και όσοι έρθουν να λειτουργήσουν αντί του προσώπου ως εθνικοί αντιπρόσωποι, είστε κατασχεμένοι αμετάκλητα και ανεφόρων στο δανειστή. Άρα, για ποιο λόγο συζητάτε να μπείτε μέσα στη Βουλή, να κάνετε τι? Να κατασχεθείτε κι εσείς. Είναι... Δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά, κύριε Σουφλερέ? Θεωρώ ότι τα γνωρίζουν. Τα γνωρίζουν. Γι' αυτό και η διαφορά του πολιτικού φορέα είναι ότι εμείς ερχόμαστε να λειτουργήσουμε ως εκπρόσωποι και όχι ως αντιπρόσωποι. Μία τελευταία λέξη και κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Το επόμενο διάστημα θα κληθούμε όλοι οι πολίτες, όπως κάνουμε κάθε 4 χρόνια, να πάμε σε μία κάλπη να ψηφίσουμε, να επιλέξουμε την επόμενη διοίκηση. Η Ελλήνων Συνέλευση στην εξωτερική πολιτική, με δύο λόγια, ποια θα είναι η θέση της? Πρώτον, έλεγχος επιπαντός επιστητούς όλες τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στον πλανήτη. Έλεγχος όλων των πρεσβειών του πλανήτη, γιατί η κάθε πρεσβεία, για παράδειγμα η Ελλάδα έχουμε 180-190 πρεσβείες σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ο κάθε πρέσβης μας εκεί είναι σαν να είναι, για να το δώσω να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, ένας πρωθυπουργός μέσα στο κράτος, που θα πρέπει να προβάλλει τα συμφέροντα του ελληνισμού και της ελληνικότητας στο μέρος το οποίο είναι. Ακόμα και για προϊόντα. Όπως έβγαλα για παράδειγμα και για την κοινοπραξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μας κάνει ένα εμπάρκο και μας έχουμε για παράδειγμα ένα περιορισμό στο τι θα παράγουμε και στο τι θα εξάγουμε. Ωραία. Ωραία. Έχουμε κάποια γεωργικά προϊόντα, έχουμε λάδια. Είμαστε μια χώρα με πολλή παραγωγή. Ωραία. Η Ευρώπη μας κάνει εμπάρκο. Η πρεσβεία μας, για παράδειγμα, στην Κίνα, τι κάνει? Και ο πρέσβης μας εκεί, γιατί δεν κάνει κάποια αντίληψη, κάποιες συμφωνίες, να δίνουμε λάδια, να δίνουμε τα προϊόντα μας στην Κίνα, αφού η Ευρώπη δεν μας θέλει? Κατανοητό. Βλέπουμε λοιπόν μία λοιπόν εξωτερική πολιτική, η οποία δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών. Έλεγχος όλων των πρεσβειών. Δεν έχει αποδοθεί ποτέ τίποτα από τις πρεσβείες πουθενά στην Ελλάδα. Μετέχουμε στην UNESCO όσον αφορά την παγκόσμια κληρονομιά. Θα ελεγχούν όλες οι ευρωπαϊκές συμφωνίες και οι συμβάσεις. Δεν έχει γίνει ποτέ ένας έλεγχος στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα λεφτά που δίνουμε, έβγαλα ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα από το 1974 μέχρι το 1993-94, με υπουργό συμβουλίου τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Θεόδωρο Πάγκαλο, 2,63 δραχμές στο κεφάλαιό μας στην Ευρώπη. Άρα λέτε θα ελεγχθούν όλα αυτά από επιτροπές. Ναι, αυτό από τα πάντα. Το οποίο σήμερα αντιστοιχεί σε 57,5 δισεκατομμύρια ευρώ κεφάλαιο, το οποίο τοκίζεται, έχει τόκους, έχει παράγωγα. Τι, πού είναι αυτό το κεφάλαιο και ξαφνικά εγώ πώς και γιατί χρωστάω? Και όλα αυτά οι φόροι που πληρώνω, οι δασμοί μου πάνε εκεί, τα τελωνία μου το 80% πάει εκεί, το ΦΠΑ μου το 80% πάει εκεί και όλα αυτά υποτίθεται για τη συντήρηση των γραφείων της Ευρώπης. Και δεν έχει γίνει ποτέ ένας ισολογισμός ή ένας απολογισμός του ΦΠΑ να δούμε τελικά τι δίνουμε και τι παίρνουμε πίσω. Ένας έλεγχος επιπαντός επιστητούς όλες τις κοινοπραξίες. Βλέπουμε ότι αποτελούμε τίτλοι ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν με τις συμβάσεις του Λονδίνου και της Κωνσταντινούπολης. Ένα τεράστιο μέρος ευθύνης το έχει η Εκκλησία, γιατί μην ξεχνάμε, μαζί τα δείξαμε, κύριε Σουφλερέ. Η Εκκλησία σε συνεργασία με τον Σουλτάνο στη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης παραχωρήσανε το έδαφος για να στηθεί το ιδιωτικό κρατήδιο. Αυτές οι συμβάσεις πάνε όλα σκουπίδια. Κύριε Πασχαλίδη, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, αντιλαμβάνομαι ότι θα γίνουν έλεγχοι. Επομένως, θα χρειαστείτε πάρα πολλούς ανθρώπους την επόμενη μέρα για να κάνουν όλους αυτούς τους ελέγχους. Συμφωνία Πρεσπών πάει σκουπίδια και ένας λογιστικός έλεγχος του χρέους. Να δούμε τελικά πού χρωστάμε, σε ποιο χρωστάμε και γιατί χρωστάμε. Αν χρωστάμε, θα σας τα δώσουμε. Και από εκεί και πέρα γυρίζει τούμπα όλη η Ευρώπη, κύριε Σουφλερέ. Θα είμαστε εδώ, θα έχετε το βήμα όποτε το χρειαστείτε πραγματικά για να δώσετε ό,τι στοιχεία υπάρχουν από την έρευνά σας. Ήτανε τιμή μου, κύριε Σουφλερέ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, όπως κάθε φορά, με στοιχεία και αποδείξεις. Ο λόγος εσάς,
για να μπορείτε κι εσείς με τη σειρά σας να κάνετε τη δική σας έρευνα. Καλή συνέχεια σε όλους.